Συλλογή χρημάτων σε σύντομο χρόνο επιχειρεί το Υπουργείο Οικονομικών μέσω μια νέα εγκυκλίου, η οποία έφτασε στι διευθύνσει οικονομικών υπηρεσιών όλη τη χώρα. Σύμφωνα με αυτήν, όσοι οφειλέτε αποφασίσουν να αποπληρώσουν χρέη μέχρι τι 27 του μήνα, απαλλάσσονται από όλε τι προσαυξήσει. Το Υπουργείο Οικονομικών διαμέσου των προσταμένων και διαμέσου δελτίων τύπων που έχουν βγει, ανακοινώνει στου πολίτε στου φορολογουμένου πως μπορεί όποιος θέλει από τις 20 μέχρι τις 27 Μαρτίου... αποκλειστικά δηλαδή στο διάστημα αυτών των ημερών... να πληρώσει οποιοδήποτε χρέος έχει με απαλλαγή των προσαυξήσεων. Κάθε προσαυξήση λόγω εκπροθέσμου, διαγράφεται. Το χρέος δεν είναι απαραίτητο να είναι ε, ρυθμισμένο. Μπορεί να είναι και αρρύθμιστο χρέος... Συμφέρει κυρίω στα παλιά που έχουν πολλέ προσαυξήσει, μεγάλε προσαυξήσει. Αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι οφειλέτε είναι ότι μέσω τη καινούργια αυτή ρύθμιση Express μπορούν να πληρώσουν ακόμη και μέρο τη οφειλή του απαλλαγμένο από τι προσαυξήσει. Το δε υπόλοιπο θα μπορούν εν συνεχεία να το εντάξουν σε οποιαδήποτε ρύθμιση είναι εφικτή και διαθέσιμη. Επίση, θέλω εδώ να επισημάνω ότι από ένα χρεό μπορεί να πληρωθεί και ένα τμήμα του. Οπότε αυτόματα θα διαγραφούν οι αναλογούσε στο τμήμα αυτό του χρέους προσαυξήσεις. Δεν θα διαγραφούν όλες οι προσαυξήσεις. Αν δηλαδή το χρέος είναι 10.000 και πληρώσει κάποιος τις 5, θα διαγραφούν αυτόματα οι προσαυξήσεις που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο των 5.000. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να εξυπηρετήσει κυρίω οφειλέτε παλαιότερων οφειλών που οι προσαυξήσει των χρεών του μπορεί να έχουν φτάσει μέχρι και στο 200% τη αρχική οφειλή. Άρα, επαναλαμβάνω ότι είναι ε, ισχύει για τα μη ρυθμισμένα χρέη. Δεύτερον, επίση ισχύει και για τα ρυθμισμένα χρέη. Δηλαδή, κάποιο που έχει ρυθμισμένο το χρέο του μπορεί να έρθει στη ΔΟΗ, να κάνει αίτηση όμω. Εμεί θα σπάσουμε τη ρύθμιση και μετά θα μπορέσει να υπαχθεί σε αυτό το νέο στα αυτό το μήνυ πρόγραμμα πληρωμή του χρέου του χωρί τι προσαυξήσει. Εν τω μεταξύ, η καταβολή των χρημάτων μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, αφού ήδη υπάρχει ανάλογο εικονίδιο στο site του Υπουργείου Οικονομικών.